Κύριος Θάνος Πλεύρης, ο πρώην Υπουργός. Καλημέρα σας. Εδώ κοντά μας, να είστε καλά, κύριε Πλεύρη, και εσείς. Τώρα, το θέμα μας. Αύριο περιμένουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Πλεύρη, να μπει το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Το συζητήσαμε, έχει ανοίξει πολύ η συζήτηση αυτή, ακούστηκαν τα πάντα πια και είδαμε ότι η τομή είναι οριζόντια σε όλα τα κόμματα. Από τα δεξιά, από το κέντρο μέχρι τα αριστερά και την κομμουνιστική αριστερά ακόμα. Και εκεί να δεις τι γίνεται. Τον άκουσε τον Κουτσούμπα. Λοιπόν, τώρα, εσείς έχετε εκφραστεί αρνητικά. Το αρνητικά τι σημαίνει προσωπικά, ότι θα το καταψηφίσετε ή θα απέχετε? Πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά το. Πρώτα απ' όλα, κύριε Οικονόμου, σήμερα μην ξεχνάμε, έρχεται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Είναι μία λέξη μόνο, είναι πάρα πολύ σημαντική τομή, διότι με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα λύνουμε ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο όπως νομίζουν πολλοί για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό και για όσους βρίσκονται στο εσωτερικό. Άρα, κόσμος που μετακινείται εποχιακά και ειδικά επειδή ευρωεκλογές γίνονται και σε χρόνο που έχει ανοίξει η σεζόν, θα μπορούν με μια δήλωση να ψηφίσουν επιστολικά. Και άρα με αυτόν τον τρόπο θα ισχύσει διαμαρτυρία. Όχι, είναι μόνο για τις ευρωεκλογές. Οι εθνικές είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί έχει και συνταγματικά θέματα για την ταυτόχρονη ψήφο που πρέπει να είναι σε όλη την επικράτεια. Το βλέπουμε στις ευρωεκλογές. Ποιο είναι το σημαντικό? Ότι ένα κομμάτι της αποχής που δεν είναι αποχή από επιλογή, είναι αποχή από αδυναμία. Ναι. Ένας άνθρωπος από τη Γερμανία δεν έρχεται εύκολα να ψηφίσει. Ένας άνθρωπος που δουλεύει σε ζών Ρόδο. Επιστολική διαμαρτυρία για τα ομόφυλα θα έχετε? Λοιπόν, πάμε τώρα. Μιας και θα ισχύσει η επιστολική. Πάμε σε αυτό που είπατε. Η δεξιή. Εγώ θα σας στείλουν ένα μαντάτο. Δεν είναι μόνο. Προσέξτε. Λέτε εσείς αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει πολιτικό κόστος. Εγώ πιστεύω ότι συνολικά οι κυβερνήσεις κρίνονται από το έργο τους. Προφανώς υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι διαφωνούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή και βλέπετε ότι η διαφωνία στην ελληνική κοινωνία είναι κυρίαρχη, αλλά από εκεί και πέρα είναι δική μας δουλειά ακόμα και εμείς που διαφωνούμε. Εγώ έχω εκφράσει, όπως είπατε πολύ σωστά από την πρώτη στιγμή, τη διαφωνία μου και αξιακή, είναι δική μας δουλειά και στις ευρωεκλογές να πείσουμε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ότι παρά αυτή τη διαφωνία δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί και να στηριχθεί η δική σας είναι, όπως είπατε εδώ και πολύ καιρό, γνωστή. Η διαφωνία μέχρι πού φτάνει? Φτάνει μέχρι την καταψήφιση ή φτάνει στην αποχή? Κύριε Οικονόμου, αυτό που έχω επιλέξει και το λέω από την πρώτη στιγμή που έχω πει, μόλις τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνω ότι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον πώς θα ψηφίσει ο κάθε βουλευτής. Για εμένα το μείζον στην παρούσα φάση είναι να αναπτύσσονται τα επιχειρήματα. Θεωρώ ότι έχετε. Σχηματίσουν τα επιχειρήματα. Όχι να με πείσουν. Να με πείσουν. Δεν έχετε αποφασίσει. Έχω αποφασίσει. Έχω ξεκάθαρη αποφασισμένη στάση από την πρώτη στιγμή τι θα κάνω και αυτό δεν αλλάζει, αλλά εμένα. Με ενδιαφέρει όταν θα τελειώσουμε από αυτή την εκπομπή να ακούγεται το τι έχουμε πει ως επιχείρημα και όχι το να γράφετε τι θα κάνω κάθε βουλευτής. Δεν πήγε καλά το περιβόητο μασάζ. Εγώ να σας πω και το μασάζ έγινε για να καθούν οι αντιδύσεις ή τα διλήμματα. Δεν ξέρουμε πώς πήγε. Κύριε Παυλόπουλε, μακάρι. Ο κύριος Πλεύρης θα έλεγε σήμερα. Εγώ παιδιά επίσης. Συγγνώμη, ο κύριος Πλεύρης αντιλαμβάνομαι ότι αποτελεί ή μάλλον μετέχει σε αυτούς που λέμε σκληρή ομάδα. Δηλαδή το είπα από την αρχή όχι και λέει όχι. Αλλά δεν ξέρουμε αν το μασάζ πήγε καλά. Γιατί το μασάζ μπορεί και να πήγε καλά. Διότι δεν ξέρουμε πώς το τέλος από εκείνους που ήταν αμφιταλαντευόμενοι. Και ήταν, φαντάζομαι, περισσότεροι. Σε αυτούς απευθυνόταν. Θα γυρίσανε και πήγανε στο ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, να μην αδικούμε τη διαδικασία. Δεν είναι κανένα μασάζ. Ένα ακόμα και μακάρι, εγώ ήμουν τη δεύτερη μέρα. Μίλησα περίπου μισή ώρα με τις καθηγήτρες που υπήρχαν εκεί πέρα και σε πολιτικό επίπεδο. Μακάρι να είχαμε κάμερες, γιατί δείχνει την υγεία ενός κόμματος που και δύσκολα θέματα τα συζητήσαμε σε πολύ ήπιους τόνους με επιχειρήματα. Προφανώς ανταλλάξαμε επιχειρήματα. Και υγεία, κύριε Πλεύρη. Εδώ θα καταψηφίσετε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Επειδή δεν τσακωθήκατε, δεν πιαστήκατε μαζί να μπαλίσετε. Εδώ οι μισοί βουλευτές απειλούν για πρώτη φορά να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι να καταψηφίσουν την κυβέρνηση, ούτε αυτοί που θα απέχουν. Ούτε αυτοί που θα δώσουν αρνητική ψήφο, δεν έχει να κάνει με κυβερνητική κοινοβουλευτική συνοχή. Σας είπα και την προηγούμενη φορά. Δύο λεπτά και όμως. Πείτε αυτό, να σας πω κι εγώ κάτι. Δύο συντηρητικές κυβερνήσεις το φέρανε στην Ευρώπη. Δύο. Η Μέρκελ στη Γερμανία το ψήφισε το 20% των βουλευτών της. Ναι. Αυτό υπήρξε πρόβλημα διακυβέρνησης. Είναι ένα θέμα κοινωνικό, έντονα αξιακό. Θα τοποθετηθούν οι βουλευτές. Θα εκτιμηθεί οπωσδήποτε πολύ ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα αφήνει πλήρη ελευθερία τους βουλευτές. Και έρχεται και λέει θέλω να ψηφίσετε το νομοσχέδιο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η δυνατότητα να μην το ψηφίσετε είτε με αποχή είτε με καταψήφιση. Άρα όλο αυτό το πράγμα θα εκτιμηθεί. Δεν τίθεται θέμα κοινοβουλευτικής συνοχής. Εγώ προσπαθώ να συμμετέχω σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο για να
τοποθετηθώ. Για ποιο λόγο διαφωνώ και να σας πω κάτι, κύριε Οικονόμου. Δεν θα δώσουμε αυτή τη διαφωνία σε ακραίες φωνές. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή όταν ένα 55-60% του κόσμου διαφωνεί με αυτό, δεν εκφράζεται πιστεύοντας ότι πρέπει να πέσουν στην πυρά άνθρωποι. Το να εκφράζεις ενστάσεις που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της μορφής της οικογένειας και ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα που επικαλούνται το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι δεν είναι δικαίωμα που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι αξιακά ιδεολογικά επιχειρήματα που βάζουν την κουβέντα στο πραγματικό επίπεδο. Δεν θα χαρίσουμε σε ακραίες φωνές. Εγώ συμφωνώ με αυτά που. Καταρχήν να πούμε το εξής, γιατί έχει εξαντληθεί. Σε ένα δικιά σου θέση, ποια είναι όμως αυτό. Εγώ είμαι υπέρ του νομοσχεδίου και το έχω γράψει. Όμως, αντιλαμβάνομαι και πλήρως πώς πολλοί άνθρωποι, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, αλλά και της πολιτικής της έκφρασης, διαφωνεί. Μάλιστα. Το καταλαβαίνω. Τι εμένα δεν μου πάει πολύ καλά, και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Πλεύρη. Όλη αυτή η φασαρία, η οποία έγινε γι' αυτό το νομοθέτημα. Αντιλαμβάνομαι ότι αγγίζει θρησκευτικές πεποιθήσεις, αξιακά θέματα, ηθικές, όλα. Ναι. Ενάμιση μήνα κουβεντιάζουμε το θέμα νομοσχέδιο ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Mm-hmm. Καταρχήν το νομοσχέδιο αυτό θα το αποδραματοποιήσω. Mm-hmm. Και θα πω ότι εκτός από τα παιδιά, δηλαδή οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι που έχουν παιδιά που ένας δεν έχει γονεϊκή ιδιότητα πάνω στο παιδί και δεν έχει κανένα. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Γιατί σήμερα ομοφυλόφιλος, άμα θέλει, παντρεύεται με σύμφωνο. Του δίνει τώρα και τον πολιτικό γάμο, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Το παιδί είναι το η διαφορά. Μόνο. Διαφορά αυτή. Περίμενε. Και η υιοθεσία μπορώ να κάνει, άμα θέλει. Μόνο. Είτε άντρα είτε γυναίκα. Το μόνο που του δίνει και καλά του το δίνει, λέω εγώ, είναι ότι ένας που έχει ένα παιδί και ζει με έναν άλλον άνθρωπο, ο άλλος αυτός άνθρωπος θα έχει δικαίωμα πάνω στο παιδί. Αυτό είναι. Θα μου πει ο κύριος Πλεύρης και πολύ σωστά ότι αλλάζει, κατά τη γνώμη του σωστά, ότι αλλάζει το μοντέλο της οικογένειας. Βέβαια, αυτό είναι το επιχείρημα. Εγώ έχω. Το σέβομαι το επιχείρημα. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι κοινωνικά, στην κοινωνία, αυτό το νομοσχέδιο τίποτα δεν θα αλλάξει. Mm-hmm. Δηλαδή θα αλλάξει τη δική μου την πεποίθηση, άμα θέλω να είμαι ετερόφιλος. Όχι, όχι. Θα αλλάξει τον ομοφιλόφιλο, για να πάμε στους ομοφιλόφιλους, που δεν θέλει παιδιά. Mm-hmm. Γιατί όπως είδατε υπήρξαν και φωνές ανθρώπων που έχουν αυτή τη σεξουαλική επιλογή. Και δεν θέλουν παιδιά. Και λένε παιδιά, θα μας τρελάνετε. Δεν θέλουμε παιδιά εμείς. Αν αύριο εγερθεί ένα ζήτημα που θα λέει και γιατί τα αδέρφια μεταξύ τους, αν αυτό νιώθουν, να μην μπορούν να συνάψουν σχέση. Να συμβιώσουν, να έχουν ορθές σχέσεις. Τα αδέρφια. Τα αδέρφια. Κοιτάξτε. Εάν προκύψει ένα τέτοιο θέμα, θα αλλάξει τη δική σου οικογένεια. Εγώ νομίζω ότι δεν προκύπτει ποτέ τέτοιο θέμα. Ναι, αλλά λένε ότι ανοίγουν προηγούμενα. Περιμένετε δύο λεπτά να το πούμε αυτό, για να μην δημιουργούμε και. Περίμενε. Εδώ, παιδιά, λέει, η Εκκλησία καλά κάνει και υποστηρίζει τη θέση. Κοίτα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ένα ναχτάρμα. Η Εκκλησία καλά κάνει και υποστηρίζει τη θέση που υποστηρίζει. Αυτό κάνουν οι Εκκλησίες παγκοσμίως. Έχουν αξιακές αρχές, ηθικές αρχές και απάνω εκεί βαδίζουν. Γι' αυτό είναι και 2.000 χρόνια η Εκκλησία και δεν έχει διαλύσει. Άλλο αυτό. Άλλο τα σύγχρονα θέματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν ποτέ να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο που θα γίνει αύριο νόμος του κράτους θα ανοίξει παράθυρο και θα θέλει εγώ να παντρεύομαι με ο ένας αδερφός να παντρεύει την αδερφή του. Από πού και μπορώ να απλώς μια. Δηλαδή, αυτά είναι και ιατρικά θέματα, είναι θέματα αιμομιξιών που δεν έχουν καμία σχέση με το νομοσχέδιο. Πάμε να δούμε λίγο την ισορροπία του πράγματος. Η ισορροπία του πράγματος έχει ως εξής. Δεν είναι λίγο πράγμα να πηγαίνεις από το σύμφωνο συμβίωσης στον πολιτικό γάμο. Γιατί πια παρεμβαίνεις στο οικογενειακό δίκαιο. Αναγνωρίζεις λοιπόν ότι ο γάμος είναι και ο μεταξύ ομοφύλων και παράλληλα ότι μπορεί συγχρόνως ένα παιδί να έχει δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που. Κύριε είναι Πλεύρη, δύο λεπτά. Κύριε Μάνδρου, μισό λεπτό. Και ένα Όχι, λεπτό. Δεν σας διέκοψα. Να το πω λίγο, να το ολοκληρώσω. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι αλλαγή της μορφής της οικογένειας. Πλέον δεν έχουμε μόνο οικογένεια με μαμά-μπαμπά. Έχουμε μαμά-μπαμπά. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει στο σύμφωνο και μάλιστα εγώ έχω ετοιμάσει και δύο τροποποιήσεις του συμφώνου που τις είπα και στις κλειστές συνεδριάσεις. Στο άρθρο 11 του συμφώνου να δίνεται η δυνατότητα υιοθεσίας από αυτόν που συζεί
και έχει το βιολογικό παιδί σε περίπτωση θανάτου του, άρα δεν υπάρχει θέμα ιδρυμάτων που λέμε, καθώς και στην επιτροπή. Άρα, αν μέναμε στο σύμφωνο, καλύπταμε όλα τα θέματα. Αυτό που είναι βασική αλλαγή και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται, είναι ότι πλέον επικρατεί μια γενικότερη ατζέντα του πολιτικά ορθού ως προς το συγκεκριμένο θέμα, που παρουσιάζεται ότι πλέον τα δικαιώματα σε εισαγωγικά κάποιων, που κυρία Μάνδρου επιμένω και επειδή εσείς κάνετε έρευνα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, αν θέλετε, σας διαβάζω εδώ πέρα. Το ξέρω. Είναι σαφέστατο ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση δικαιώματος. Επειδή πολλές φορές όταν λέω ότι δεν έχουν δικαίωμα, βγάζουν και λένε τους αρνείται το δικαίωμα, δεν το αρνούμε εγώ. Το αρνείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Περιμένετε δύο λεφτά. Πάμε λοιπόν. Κοιτάξτε, κυρία Μάνδρου, σας είπε τώρα για τα αδέλφια, θα σας πω εγώ κάτι άλλο. Η πολυγαμία είναι μια πραγματικότητα ή δεν είναι μια πραγματικότητα? Και υπάρχουν μάλιστα και χώρες που την έχουν και σαν θρησκευτικό. Θα φανταζόσασταν ποτέ να συζητούσε η κοινωνία ότι θα ρυθμίσω επειδή είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε, που τη βλέπουμε καθημερινά? Ότι θα πάμε σε ακραία σενάρια, κύριε. Το ακραίο είναι μια σχετική έννοια. Αν αλλάξει τη μορφή της οικογένειας με βάση την αγάπη και την επιθυμία των μερών να είναι εδώ. Δεν ξέρω πώς το περιορίζει. Αν το επιχείρημα είναι ότι δύο άνθρωποι αγαπιούνται και θέλουν να είναι μαζί και να κάνουν οικογένεια, αν αυτό είναι το αξιακό επιχείρημα, τότε γιατί αυτό περιορίζεται στους δύο ομόφυλους, άμα αυτό είναι το επιχείρημα? Άρα τι λέμε εμείς, τι λέω εγώ δηλαδή? Λέει ο κύριος Πλέμης. Εγώ λέω ότι ο γάμος, ότι λέω ότι τα δικαιώματα, το παιδί, ακούω, δεν είναι καλύτερα το παιδί να έχει δύο γονείς αντί για έναν? Όχι, καλό είναι το παιδί να έχει μαμά και μπαμπά. Γιατί αν είναι καλό να έχει δύο γονείς γενικώς, γιατί να μην έχει τρεις γονείς? Άρα, έρχομαι και το κλείνω. Είναι μια κουβέντα βαθιά κοινωνική. Εγώ ακούω και την άλλη θέση. Δεν είμαι δογματικός, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι παρεμβάσεις έπρεπε να μείνουν στο κομμάτι του αστικού δικαίου, χωρίς να κάνουμε παρέμβαση πλαίσιο, δηλαδή, στο οικογενειακό. Γιατί αλλάζουμε την οικογένεια. Έλα, αλλά από εκεί και πέρα, αύριο θα τοποθετηθώ ο Πρωθυπουργός και για να ολοκληρώσω, κυρία Μάνδρου, στη δική μου θέση. Θα μιλήσετε εσείς. Θα κάνω παρατηρήσεις και επί του σχεδίου νόμου. Και έχετε ετοιμάσει και τοποθετήσεις. Θα σας πω επί του σχεδίου νόμου που θα κάνει η κυβέρνηση. Σας φέρνω λόγω χάρη ένα παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι η δική μου θέση προφανώς δεν την αποδέχεται η κυβέρνηση, θα έρθει αυτές να ψηφίσει. Αυτές οι παρατηρήσεις υπάρχει περίπτωση να γίνουν δεκτές? Μας είπατε δύο για το σύμφωνο. Θα σας πω, αυτές δεν θα γίνουν με την έννοια ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πάμε στο πλαίσιο του γάμου. Αλλά και στο πλαίσιο του γάμου, εγώ σας λέω. Σας λέω κάτι λογικό, όλοι όσοι εδώ τυχόν, κυρία Μάνδρου, συμφωνείτε. Σας φαίνεται παράλογο ότι σε ένα θεσμό που δεν έχει δοκιμαστεί, δηλαδή αύριο το πρωί πάμε στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μπορούμε από την πρώτη μέρα να δώσουμε και υιοθεσία? Δεν πιστεύετε ότι κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί ως κοινωνική σχέση να έχουμε στοιχεία? Άρα εκεί περιμένω το σχέδιο νόμου. Γιατί, κύριε Παυλόπουλε, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι ακούει, ακόμα και αν δεχθεί ότι αξιακά δεν αποδέχεται τη θέση όσων έχουμε διαφωνήσει ότι δεν πρέπει να πάμε στο γάμο, ενδεχομένως και σε αυτό το σχέδιο του γάμου μπορεί να γίνουν δεκτές τροποποιήσεις. Όχι ότι αυτό θα αλλάξει τη θέση, αλλά θα δείξει ότι είναι πολύ ευαίσθητο. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπα από την αρχή. Το σύμφωνο συμβίωσης, θυμόσαστε, όταν ψηφίστηκε, γινόταν η ίδια φασαρία. Όχι η ίδια, λιγότερη, αλλά φασαρία. Και πάρα πολλοί τότε είχαν αντιδράσει. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εγώ ξεκινώ από μία αρχή. Οι δημοκρατίες έχουν υποχρέωση να δίνουν δικαιώματα ακόμα και στον έναν πολίτη που είναι μειοψηφία. Μάλιστα. Αυτό τώρα που λέει ο κύριος Πλεύρης, γιατί να είμαστε δύο και να μην είμαστε τέσσερις και να μην είμαστε πέντε, αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία νομίζω ότι είναι έξω από την κοινωνική πραγματικότητα και έξω από τη λογική. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι η πολυγαμία θα γίνει αντικείμενο συζητήσεως για νομοθετική ρύθμιση. Μα προφανώς σε ό,τι, αφορά δε τη διαφορά μεταξύ συμφώνου συμβίωσης και πολιτικού γάμου των ομοφυλόφιλων ανθρώπων, εγώ δεν βρίσκω και μεγάλη διαφορά. Όχι, πάρτε, διότι είναι αλλαγή επί της ουσίας και το σύμφωνο συμβίωσης δίνει όλα τα δικαιώματα. Αν δεν έχει διαφορά, γιατί να μην το μείνουμε εκεί? Σου λέει να μην αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο. Πολύ σημαντικό και σήμερα, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει συνεχώς την ευαισθησία του στην οικογένεια. Είναι ανακοινώσει σήμερα για κομμάτι που σχετίζεται με τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, με την αντιμετώπιση του δημογραφικού και ένα πράγμα. Με τα νέα ζευγάρια. Ότι εμείς ξεκάθαρα στη Νέα Δημοκρατία συζητάμε, είμαστε μεγάλο κόμμα, δεν μας διχάζει
ούτω κοινοβουλευτική ομάδα, ούτω κοινοβουλευτική ομάδα. Καλά, κάτσε να δω υπουργοί, τι θα κάνουν μερικοί συνάδελφοί σα. Εντάξει, ο υπουργό και η οικονόμο υπουργό και κύριε Παπαδόπουλο. Για να μην αφήσω να σφάγει στο υπουργικό. Τι θα πούνε εκεί οι υπουργοί που διαφωνούν οι συνάδελφοί σα. Ότι ο καθένα αφού σου λέει ότι έχει αφήσει ελευθερία. Θα δούμε το κύριο Βορύδη αύριο. Θα δούμε του υπουργού. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το θέμα δεν είναι θέμα που διχάζει τη Νέα Δημοκρατία. Διχάζει την κοινωνία στο τέλο, όπω το λέτε. Η κοινωνία, κυρία Μάντρου. Διχάζεται εύκολα σε πολλά θέματα, όπω ξέρετε. Το θέμα είναι γρήγορα να τα ξεπεράσουμε.